Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης και σας καλωσορίζω στο Monday Fix. Στο σημερινό Monday Fix θα σας δώσω 7 συμβουλές για καλύτερες φωτογραφίες. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε ακούσει ήδη μερικές από αυτές τις συμβουλές, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην έχετε ακούσει καμία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που συναντάω συχνά είναι να ακούω κόσμο να λέει ναι, το ξέρω, αυτό το έχω ξανακούσει, ωστόσο δεν το εφαρμόζεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, δοκιμάστε να κάνετε κάτι διαφορετικό μετά από το σημερινό βίντεο και εφαρμόστε αυτά που θα σας πω και να είστε σίγουροι ότι μετά από αυτό σίγουρα θα αρχίσετε σιγά σιγά να βελτιώνεστε πάνω στη φωτογραφία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε με την πρώτη συμβουλή, η οποία είναι να πηγαίνετε πιο κοντά στο θέμα σας έτσι ώστε να γεμίζετε το κάδρο σας με αυτό. Οι περισσότεροι αρχάριοι έχω παρατηρήσει ότι δεν γεμίζουν το κάδρο τους με το θέμα τους. Έτσι λοιπόν, καταλήγουν αφενός να έχουν έναν αρνητικό χώρο ο οποίος δεν προσδίδει τίποτα στη φωτογραφία τους και αφετέρου έχουν και άλλα περιττά στοιχεία τα οποία αποσπούν το βλέμμα του θεατή από το κυρίως θέμα. Όταν αποκτήσετε εμπειρία, θα ξέρετε πώς να πάτε πιο μακριά από το θέμα σας και φυσικά πώς να εκμεταλλεύεστε τον αρνητικό χώρο. Για αρχή όμως, μια πολύ καλή πρακτική είναι να προσπαθείτε να γεμίσετε το κάδρο σας με το κυρίως θέμα σας. Μάθετε να παρατηρείτε σωστά το φως. Δεν αρκεί απλά να γνωρίζετε ότι υπάρχει μία φωτιστική πηγή ή περισσότερες πάνω σε ένα θέμα. Πρέπει να μάθετε πώς να παρατηρείτε σωστά το φως, έτσι ώστε να ξέρετε και εσείς πώς να τοποθετηθείτε σε σχέση με το φως και το θέμα σας και φυσικά αν το φως το έχετε εσείς είναι δικό σας, είναι τεχνητό φως, να ξέρετε πώς να το τοποθετήσετε για να μπορείτε να βγάλετε όσο καλύτερα μπορείτε το θέμα σας. Έτσι λοιπόν, δεν φτάνει απλά να κοιτάμε ότι υπάρχει φως, πρέπει να ξέρουμε από ποια γωνία πέφτει το φως, τι ποιότητα έχει το φως, είναι σκληρό ή μαλακό, δημιουργεί σκιές, σκληρές ή μαλακές σκιές, πώς αλλάζει τον όγκο του αντικειμένου που φωτογραφίζουμε. Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα σας απαντηθούν εάν μάθετε να βλέπετε το φως, να το παρατηρείτε σωστά και να εξασκείστε με αυτό. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που στο προηγούμενο Monday Fix σας έβαλα την άσκηση με το αυγό. Κάποιοι από εσάς γελάσαν, κάποιοι από εσάς πήγανε και το κάνανε και συνεχίζουν να το κάνουν κάθε μέρα μέχρι να μάθουν πώς συμπεριφέρεται το φως όταν πέφτει πάνω σε ένα αντικείμενο. Εσείς λοιπόν που με ακούσατε και που το εφαρμόσατε, σίγουρα εάν συνεχίζετε να εξασκείστε με αυτή τη μέθοδο ή και με άλλες ανάλογες μεθόδους, σίγουρα θα δείτε αποτελέσματα στις φωτογραφίες σας, τα οποία θα σας δείχνουν ότι έχετε ανέβει επίπεδο και δεν παραμένετε στατικοί στο ίδιο σημείο. Μην αγοράζετε εξοπλισμό, αγοράστε βιβλία, αγοράστε σεμινάρια, αγοράστε workshops, αγοράστε εκπαιδευτικούς κύκλους. Γενικά, αγοράστε γνώση, όχι μηχανήματα. Ένας αρχάριος, το πρώτο πράγμα που λέει κάθε φορά από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι μου φταίει αυτός ο φακός, μου φταίει αυτή η μηχανή που δεν βγάζω καλές φωτογραφίες. Και φυσικά αυτό το λέει μέχρι να πιάσω εγώ τη μηχανή του για να του δείξω ότι με τη μηχανή και τον φακό που έχει μπορεί να βγάλει πολύ καλύτερες φωτογραφίες εάν έχει τη γνώση που του λείπει. Σου λείπει η γνώση. Δεν σου λείπει ο καλύτερος φακός ή η καλύτερη μηχανή, διότι άμα σου λείπει η γνώση για τα μηχανήματα που ήδη έχεις, φαντάσου πόση γνώση θα σου λείπει εάν πάρεις κάτι διαφορετικό, κάτι πιο καλό, το οποίο τις περισσότερες φορές απαιτεί και περισσότερες γνώσεις για να μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς σωστά. Μην αγοράζετε λοιπόν εξοπλισμό περισσότερο, αγοράστε κυρίως γνώση για να μπορείτε να βγάζετε καλύτερες φωτογραφίες. Διαβάζετε πάντα το manual της φωτογραφικής σας μηχανής, του φακού σας, του φλάσ σας, γενικά του εξοπλισμού σας. Όταν δεν διαβάζετε το εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε, πετάτε τζάμπα χρόνο στο ίντερνετ σε αναζήτηση απαντήσεων που ήδη έχετε στα χέρια σας. Ρωτάτε άτομα σαν εμένα συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις, τι κάνει αυτό το κουμπί, τι κάνει αυτή η ρύθμιση, τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο, και αντί να επενδύετε χρόνο στο να φωτογραφίζετε εκεί έξω, παίρνοντας ήδη τη γνώση από το εγχειρίδιο χρήσης που έχετε στα χέρια σας, πετάτε έξτρα χρόνο ρωτώντας άτομα σαν εμένα ή φυσικά αναζητώντας την απάντηση στο Google. Αυτό δεν είναι σωστός χρόνος για μένα, σωστή επένδυση χρόνου για μένα, είναι πεταμένος χρόνος και θα έπρεπε να επενδύετε αυτός ο χρόνος σε εξάσκηση εκεί έξω, παρά σε αναζήτηση online για την απάντηση που ήδη έχετε στα χέρια σας. Μην βιάζεστε. Έχω παρατηρήσει και στο ίντερνετ αλλά και εκεί έξω in the field ότι οι περισσότεροι αρχάριοι βιάζεστε πάρα πολύ να μάθετε και να κάνετε πράγματα. Η φωτογραφία δεν δουλεύει έτσι, παιδες. Όποιος βιάζεται, σας το υπογράφω εδώ on camera, δεν θα εξελιχθεί πιο γρήγορα από αυτόν που έχει υπομονή και επιμονή. Θα παίξει αντίθετη φάση. Όσο βιάζεσαι, τόσο πιο πίσω πας αντί να πηγαίνεις πιο μπροστά. Διότι όταν βιάζεσαι να κάνεις κάτι στη φωτογραφία, αντί να εξελίσσεσαι και να προχωράς, καθυστερείς για να διορθώσεις τα λάθη της βιασύνης σου. Μην βιάζεστε λοιπόν, έχετε υπομονή και έχετε επιμονή. Αυτός ο οποίος θα ακολουθήσει αυτή τη συμβουλή, έχετε το λόγο μου ότι θα εξελιχθεί επάνω στη φωτογραφία. Αυτός ο οποίος βιάζεται, θα βλέπουμε συχνά
να έχει αποτελέσματα τα οποία φαίνονται ότι ήταν βιαστικά, φαίνονται ότι είναι αρπακόλα και φαίνονται κακής ποιότητας. Ακολουθήστε λοιπόν αυτή τη συμβουλή, ακόμα και αν την έχετε ξανακούσει, μην την ακούτε μόνο, κάντε την κιόλας και θα δείτε ότι έχω δίκιο και θα εξελιχθείτε πάνω στη φωτογραφία. Μην φωτογραφίζετε με τον ήλιο να βρίσκεται ακριβώς πίσω από το κεφάλι σας. Όταν ο ήλιος βρίσκεται σε αυτή τη γωνία, τότε η γωνία πρόσθεσης του φωτός σε σχέση με την γωνία λήψης είναι ακριβώς ίδια. Έτσι λοιπόν το θέμα σας καταλήγει να βγαίνει flat, να βγαίνει επίπεδο και να μην έχει όγκο. Εάν θέλετε να το διορθώσετε αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Φροντίστε απλά ώστε ο ήλιος ή γενικά η φωτιστική σας πηγή να βρίσκεται υπό γωνία σε σχέση με την γωνία λήψης σας. Έτσι λοιπόν, το θέμα σας θα βγαίνει με περισσότερο όγκο και θα δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου. Αυτός είναι και ο λόγος που σε παλαιότερα βίντεό μου, εάν με ακολουθείτε και με έχετε δει, θα έχετε δει ότι λέω να μην βάζετε flash πάνω στη μηχανή, το οποίο να είναι direct flash, να ρίχνει ευθεία λοιπόν φως πάνω στο θέμα σας. Το ιδανικότερο, άμα θέλετε και καλά να βάλετε flash επάνω στη μηχανή, είναι να περιστρέψετε την κεφαλή προς τα πάνω ή προς το πλάι, ώστε το φως να ανακλαστεί μέσω μιας άλλης επιφάνειας και να πέσει υπό άλλη γωνία πάνω στο θέμα σας, για να μην βγει flat. Γίνετε μέλη μιας φωτογραφικής ομάδας. Μια σωστή φωτογραφική ομάδα μπορεί να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε πάνω στη φωτογραφία, να βελτιώσετε τις λήψεις που ήδη κάνετε και φυσικά να λύσετε και τεχνικά θέματα που αφορούν τη φωτογραφία. Μεγάλη προσοχή όμως, διότι εκεί έξω υπάρχουν κάποιες ομάδες τις οποίες εγώ αποκαλώ λαϊκές αγορές μελών και φωτογραφιών και αυτές οι ομάδες δυστυχώς δεν έχουν μεγάλο ή καλό έλεγχο στο ανέβασμα φωτογραφιών του κάθε μέλους, καθώς επίσης και στο ποιος μπαίνει μέσα στην ομάδα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πιθανό, αν γίνετε μέλη σε αυτές τις ομάδες, να μην λάβετε ουσιαστική βοήθεια. Ευτυχώς δεν είναι όλες οι ομάδες έτσι και έχω την τιμή να λέω ότι η ομάδα που έχω φτιάξει εγώ είναι από αυτές τις ομάδες που διαφέρουν κάθετα από τις λαϊκές αγορές μελών και φωτογραφιών, διότι υπάρχει πολύ ουσιαστική δουλειά, μεγάλος έλεγχος στο τι ανεβαίνει και φυσικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ομαδικό πνεύμα. Όλοι βοηθάμε όλους μέσα στην ομάδα που έχω δημιουργήσει και αυτό φυσικά το οφείλω κυρίως στα μέλη μου τα οποία σέβονται τους κανόνες που έχω βγάλει. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ δημόσια μέσω αυτού του βίντεο. Εάν θέλετε λοιπόν και εσείς που με βλέπετε να γίνετε μέλη στην ομάδα μου, πρέπει να κάνετε sign up μέσω του site μου. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο link κάτω στην περιγραφή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Monday Fix. Εάν σας φάνηκαν χρήσιμες οι συμβουλές που σας έδωσα, δοκιμάστε να βγείτε και έξω και να τις εφαρμόσετε και όχι απλά να τις ακούτε. Αυτό ουσιαστικά είναι και η φωτογραφία. Συνεχής εξάσκηση και εφαρμογή διαφόρων μεθόδων για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες τελικές λήψεις. Εάν λοιπόν το βίντεο σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και follow στο κανάλι μου και στο προφίλ μου αν με βλέπετε στο Instagram, ώστε να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Εμείς με όλους εσάς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο όπως κάθε άλλη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.